άγαλμα έμεινε γνωστός πατρινός ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος μία ωραία πρωί, πριν από λίγες ημέρες κατά τη διαδικασία ανάληψης χρημάτων από ATM, υποκαταστήματος μεγάλης τράπεζας στην Πάτρα, έκπληκτος λοιπόν διαπίστωσε πως από τον καταθετικό λογαριασμό ύψους 35.000 ευρώ που διέθετε, δεν υπήρχε ούτε μισό ευρώ ως διαθέσιμο ποσό. Έντρομος λοιπόν μετέβη στο υποκατάστημα της τράπεζας, όπου υπάλληλος τον ενημέρωσε πως η τράπεζα είχε προχωρήσει σε κατάσχεση του ποσού των 35.000 ευρώ από τον λογαριασμό του, επειδή ο αδελφός του είχε λάβει δάνειο πριν από μερικά χρόνια, στο οποίο είχε μπει εγγυητής και το οποίο δεν εξυπηρέτησε ο κύριος δανειστής. Σίγουρα είναι περιπτώσεις πάρα πολλές τέτοιες που άλλοτε τις μαθαίνουμε και άλλοτε όχι, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι λεπτά τα θέματα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να προσέχουν όλοι και οι συνάδελφοι έμποροι να κάνουμε τις συστάσεις που πρέπει και εμείς σαν συνδικαλιστικό όργανο που ήδη έχουμε κάνει τις κινήσεις μας στις τράπεζες. Ενημερώνουμε και ότι και στο συμβούλιο που είχαμε και στην Καλαμάτα με την Ομοσπονδία, το διοικητικό μας συμβούλιο προχθές, υπόθηκε και έφυγε επιστολή προς τη διοίκηση των τραπεζών να μην προχωρούν σε κατασχέσεις εγγυητών στους λογαριασμούς, γιατί ξέρουμε όλοι ότι οι εγγυητές έβαλαν κάποτε μία υπογραφή πολύ απλά για να συμπληρωθεί το εισόδημα για να πάρει κάποιος άνθρωπος ένα δάνειο. Δεν μπορεί να τον κάνει συμμέτοχο ουσιαστικά στην οφειλή με αυτόν τον άδικο τρόπο. Ο γνωστός πατρινός έμεινε άφωνος, ενώ στο ερώτημα με ποιο δικαίωμα έγινε κάτι τέτοιο χωρίς να έχει υπάρξει νωρίτερα καμία ειδοποίηση ή δεν έγινε κατάσχεση ποσού κατά το 1/10 ή σε άλλη αναλογία όπως συνηθίζεται σε ανάλογες περιπτώσεις, η απάντηση λοιπόν που έλαβε παρέπεπε στο κλασικό πλέον είναι θέμα πολιτικής. Επισημαίνουμε ότι είναι παράνομο, καταχρηστικό και ο Εμπορικός Σύλλογος με το δευτεροβάθμιο και το τριτοβάθμιο όργανο θα φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται για την προστασία των συναδέλφων εμπόρων. Γιατί είναι και τακτική κάποιων τραπεζών, έτσι. Εννοείται και είναι πίεση, είναι άσκηση πίεσης, όπου ξαναλέω είναι ένα άδικο μέτρο, ένας εγγυητής απλά έβαλε την υπογραφή του σε ένα συγγενικό του άτομο για να μπορέσει να ξεφύγει από μια κατάσταση που υπήρχε άσχημη, για να πάρει ένα δάνειο, να διευκολυνθεί για να μπορέσει να κινήσει υποχρεώσει του. Στην υπόθεση, δεδομένου ότι αφορά ελεύθερο επαγγελματία, είναι πλάκη και ο Εμπορικός Σύλλογος της Πάτρας, μέλη της διοίκησης του οποίου ερεύνησαν όλα όσα συνέβησαν με αποτέλεσμα την κατάσχεση των χρημάτων του εγγύητη. Και όπως προέκυψε, όλη η υπόθεση είναι μέρος της μεθόδου που ακολουθεί τόσο η συγκεκριμένη τράπεζα που αποτελεί την αυαρχίδα της ελληνικής οικονομίας, όσο και τα υπόλοιπα τραπεζικά ιδρύματα, υπό την πίεση του χρόνου και με το φόβο πως το αργότερο, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2017, θα ψηφιστεί ο νόμος με τον οποίο θα γίνεται ρύθμιση των κόκκινων δανείων και η οποία θα περιλαμβάνει γενναίο κούρεμα του ποσού που θα καλείται να αποπληρώσει ο δανειολήπτης. Η ενδεικνυόμενη στάση ενός συναδέλφου εμπόρου είναι κατευθείαν να μιλήσει απευθείας με την τράπεζα, ώστε να βγουν τα ανάλογα συμπεράσματα και να μπορούσουν να δουν πώς μπορούν να διεκπαιρεώσουν το θέμα χωρίς τις περαιτέρω ενέργειες. Αν δεν βγει αποτέλεσμα αυτή τη συζήτηση, μπορεί να απευθύνεται και σε εμάς, γιατί έχουμε στον Εμπορικό Σύλλογο συμβουλευτική για τις τράπεζες και τα κόκκινα δάνεια και τα υπόλοιπα. Απευθείας θα επικοινωνήσουμε με Αθήνα και θα λυθεί το πρόβλημα μέσω του Εμπορικού Συλλόγου. Επισημαίνουμε ότι όσοι συνάδελφοι έχουν πρόβλημα, θα απευθύνονται στη γραμματεία του Συλλόγου μας για την επίλυση τέτοιων θεμάτων. Και νέο κατάστημα Δούβρης στο Ψαροφάι, στην Ακροτηρίου, τον δρόμο των ηλεκτρικών. Η δική μας πατρινή αλυσίδα που εμπιστευόμαστε εδώ και 64 χρόνια μεγαλώνει. Με νέο κατάστημα, νέες προτάσεις τεχνολογίας και νέα δυναμική. Δούβρης στην Πάτρα. Γιατί στο Δούβρη δεν αγοράζεις, επενδύεις.